Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Capital. Σε βαρύ πένθο, τελέστηκε το μεσημέρι η κηδεία τη δημοσιογράφου του Ρικ Γεωργία Ψαριά, η οποία απεβίωσε την περασμένη Δετάρτη σε ηλικία 48 ετών, νικημένη από τον καρκίνο. Με δάκρυα στα μάτια, η οικογένεια, οι συνάδελφοι και οι φίλοι τη την αποχαιρέτησαν. Σε βαρύ πένθο, τελέστηκε χθε το μεσημέρι η κηδεία τη δημοσιογράφου του Ρικ Γεωργία Ψαριά, η οποία απεβίωσε την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 48 ετών, νικημένη από τον καρκίνο. Με δάκρυα στα μάτια, η οικογένεια, οι συνάδελφοι και οι φίλοι τη την αποχαιρέτησαν. Η νεκρόσιμο ακολουθία τελέστηκε από τον επίσκοπο Μεσαωρία Γρηγόριο, τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό, στην παρουσία τη Προέδρου τη Βουλή Ανίτα Δημητρίου, του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου, του Προέδρου τη Δημοκρατία Βίκτορα Παπαδόπουλου, τη Υφυπουργού Πρόνοια Μαριλένα Ευαγγέλου, άλλων επισήμων και πλήθο κόσμου. Στον επικίδιο, ο Διευθυντή Ειδήσεων και Επικαίρων του ΡΙΚ Γιάννη Νικολάου, εξήρε το χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό τη Γεωργία και φανερά συγκινημένο, αναφέρθηκε στην απώλειά τη, η οποία συγκλώνησε του συναδέλφου τη. Συγκίνηση προκάλεσαν επίση οι επικίδιοι τη φίλη και τη αδελφή τη Εκλυπούσα. Με δάκρυα στα μάτια, συγγενεί, φίλοι και συνάδελφοι τη Γεωργία Ψαριά αποχαιρέτησαν τη μάχημη δημοσιογράφο και την οδήγησαν στην τελευταία τη κατοικία στο κημητήριο τη Παναγία Φαλαγκιώτη.